θα φιλοξενήσουμε ένα από τους πρωταγωνιστές της ομάδας φέτος, έναν από τους Έλληνες παίκτες που είναι και πολύ έμπειρος, και θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα μαζί του για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αυτή που περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι αλήθεια, να έρθει, καθώς μας άφησε μια πολύ θετική γεύση η σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο λόγος για τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά, απολαμβάνεις τις διακοπές σου, ξεκουράζεσαι? Ναι, ναι, ξεκουράζομαι. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή σεζόν ήταν γεμάτη, βέβαια, με πάρα πολλά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο φινάλε πρέπει να σας άφησε μια έτσι ευχάριστη γεύση. Καλά, σίγουρα. Όπως είπες και εσύ, ήταν μια μεγάλη σεζόν σε διάρκεια και λόγω των αγώνων και λόγω των ταξιδιών. Η ομάδα έπαιξε καλό μπάσκετ. Εγώ από την αρχή της χρονιάς, όταν με ρωτούσαν για το τι στόχο πιστεύεις ότι θα βάλει η ομάδα και όλα αυτά, απαντούσα ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι στο τέλος της χρονιάς να φύγουμε από το γήπεδο εμείς οι παίχτες, οι προπονητές και η διοίκηση ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έχουμε παίξει και φυσικά με τα αποτελέσματα που θα έχουν έρθει, αλλά και οι φίλαθλοι μας με τον μπάσκετ που έχουμε παίξει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, δηλαδή φαινότανε, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ Βασίλη, ότι το ευχαριστιόσασταν αυτό που βγάζατε στο πάρκι. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, το γουστάρατε ρε παιδί με αυτό που κάνατε. Όντως, έτσι ήταν και όπως είπες και εσύ φαινότανε. Βοηθάει πάρα πολύ το κλίμα, βοηθούσε μάλλον πάρα πολύ το κλίμα που είχε μέσα από την εταιρεία. Για μένα και με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια σε όλες τις ομάδες, παίζει μεγάλο ρόλο το να έχεις καλά αποδυτήρια. Εντάξει, φυσικά να είναι και καλοί παίχτες, δεν λέμε ότι για την μπάσκετ παίζουμε, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να υπάρχουν και καλοί χαρακτήρες για να κρατάνε τα αποδυτήρια σε ένα σωστό κλίμα. Βέβαια, σε όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ειδική μνήμα, Βασίλη, για δύο κομμάτια, δύο διαφορετικούς τομείς. Ο ένας είναι ο προπονητής, ο οποίος καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς νομίζω κράτησε την ομάδα σε ένα υψηλότατο επίπεδο και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και όταν υπήρξαν κάποιοι τριγμοί, κάποιοι κλειδονισμοί από κάποια άσχημα αποτελέσματα σε Ελλάδα και κάποιες βαριές ήττες στην Ευρώπη, όπως εκείνη στην Ιταλία. Και το άλλο κομμάτι είχε να κάνει με τη διοίκηση φυσικά και τη συνέπειά της απέναντι σας. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο, με τον προπονητή. Φαντάζομαι ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του και σίγουρα θα αισθάνεσαι και ικανοποιημένος από το ότι θα παραμείνει τελικά στην τεχνική ηγεσία. Σίγουρα, εντάξει. Ο coach και γενικότερα όλο το προπονητικό επιτελείο βάλαν τις βάσεις το καλοκαίρι με τις επιλογές που κάναν κυρίως και λόγω ποιότητας παιχτών αλλά και λόγω χαρακτήρα των συγκεκριμένων παιχτών. Στα δύσκολα στήριξε όλους τους παίχτες και το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι φάνηκε στα δύσκολα ότι μας κράτησε ενωμένους. Μετέδωσε αυτό το στήριγμα που προφανώς είχε για τη διοίκηση, αυτό καταλάβαμε και εμείς, και το μετέδωσε και αυτό το στήριγμα σε εμάς τους παίχτες και ήταν πολύ σημαντικό για μας, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περάσαμε ένα 20ήμερο δύσκολο τον Ιανουάριο. Οπότε το περνούσαμε κάποια στιγμή, όλες οι ομάδες το περνάνε, οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και στον κόσμο το περνάνε αυτό το... τώρα 20ήμερο είναι μια περίοδο, ένα διάστημα, μια περίοδος, ένα διάστημα. Μια κοιλιά όλες οι ομάδες την κάνουν. Κάνουν μια κοιλιά. Εμείς την κάναμε εκείνη τη στιγμή. Το λέγαμε από την αρχή ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η κοιλιά, πρέπει να φανούμε δυνατοί, γιατί και με την Ευρώπη και με τις ομάδες που παίζαμε η κοιλιά αυτή φάνηκε περισσότερο, γιατί ήταν μεγάλες ήττες που κάναμε. Δηλαδή, παράδειγμα, έπεσε η ήττες με την Αρμάνη, μετά ήταν μάλλον πιο πριν ήταν λίγο με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Οπότε κρατηθήκαμε εκεί πέρα, φάνηκε ότι τα θεμέλια μας ήταν πολύ γερά. Και σίγουρα οφείλεται μεγάλο μερίδιο στο coach και στο γενικότερα στους προπονητές στην ομάδα και φυσικά, όπως είπες και πριν, μεγάλο μερίδιο ευθύνης είναι και στη διοίκηση. Ναι. Και μια διοίκηση, Βασίλη, και αν το επιμερίσουμε
στον κύριο Λάσκαρη. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και συνεργάτες, οι άνθρωποι που είναι σε διάφορα πόστα, ναι. Δεν είναι μόνο ο κύριος Λάσκαρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κάποια προηγούμενη ενασχόληση με τον αθλητισμό. Να το πούμε και λαϊκά, ήταν άσχετος ο άνθρωπος. Του άρεσε φυσικά τον μπάσκετ. Έλεγε ότι το έπαιζε μπάσκετ. Ναι. Μας λέει δηλαδή ότι και αυτό φαίνεται, ότι ξέρει από μπάσκετ. Ναι. Γιατί χρησιμοποιεί σωστά τις ορολογίες. Φαίνεται ότι ξέρει από μπάσκετ. Και φαίνεται ότι αγαπάει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ομάδα. Και νομίζω ότι την αγαπούσε πριν έρθει στην ομάδα. Δηλαδή ήξερε πολλά πράγματα για τον Άρη. Και πώς να μην ξέρεις κιόλας. Εντάξει, με την ιστορία που έχει ο Άρης, ειδικά πριν από 15-20 χρόνια, εποχές Γκάλη και Γιαννάκη, είναι λογικό να ξέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ηλικιακά κιόλας, άμα το βάλεις κάτω, ήταν σε μια ηλικία που έβλεπε, που δεν γίνεται να μην δεις και μπάσκετ, ναι, εκείνη την περίοδο. Σωστά. Εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος μαζί με το επιτελείο που έχει γύρω του και σίγουρα με τη κυρία Τζόρτζια, τη γυναίκα του, εκτός ότι έχουν μεγάλες, έχουν φοβερές γνώσεις όσον αφορά όχι για το μπάσκετ, γύρω από αυτό το marketing, από όλο αυτό το αυτό που στηρίχθηκε φέτος η ομάδα, κυρίως στο οικονομικό, αλλά και σε άλλα πράγματα, στο να δειχτεί η ομάδα περισσότερο και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή έχουν τρομερές γνώσεις σε αυτό το κομμάτι. Έχουν τρομερές γνώσεις κιόλας και στο πώς να... Αυτό φάνηκε δηλαδή, αυτό καταλάβαμε εμείς, από το πώς να περάσουν μια κρίση, μια δύσκολη, όπως ήταν αυτή η περίοδος που είπα πριν, πώς να βοηθήσουν τους μέσα σε αγωγικά υπαλλήλους να περάσουν αυτή την κρίση. Δεν πανικοβλήθηκε, δεν πανικοβλήθηκε ούτε όχι. Και δείχνουν ότι έχουν και όρεξη, δηλαδή φαίνεται ότι βγάζουν και μια τρέλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, φαίνεται ότι έχουν όρεξη και... Εντάξει, δεν το λέω επειδή είμαι στην ομάδα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο μπάσκετ. Σε ένα άθλημα στην Ελλάδα που, εντάξει, κακά τα ψέματα είναι αυτό που μας έχει προσφέρει τις περισσότερες χαρές. Κοίτα, οπότε θα ήταν σημαντικό να έρθουν και άλλοι επενδυτές, όχι μόνο στον Άρη, αλλά και γενικότερα και στις άλλες ομάδες. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό γιατί, έτσι τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί υπάρχουν επενδυτές και άνθρωποι που έρχονται και τοποθετούν τα χρήματά τους, αλλά ξέρεις, πολλές φορές δεν εμφανίζονται και καθόλου και είναι σημαντικό για τον αθλητή να τον βλέπει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος έχει επενδύσει στην ομάδα και είναι ο ιδιοκτήτης, να είναι εκεί εντός, εκτός έδρας, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, με τη φυσική του παρουσία. Πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας και έχοντας ως έδρα δικιά του στην Ελβετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο να είναι τόσο κοντά σε εμάς. Βέβαια έχει και τον αδελφό του, τον Μάνο, που ό,τι παίρνει στο χέρι του έκανε και εκείνος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η επικοινωνία μεταξύ των παιχτών, των προπονητών, και για να πάει αυτό που θέλουμε στον πρόεδρο, βοηθούσε πάρα πολύ ο κύριος Μάνος Λάσκαρης. Εντάξει, πιστεύω ότι φαινόταν ότι από την αρχή ότι θα γίνει κάτι καλό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχουν και επενδυτές που έχουν πολλά λεφτά και μπορεί να πάνε και ξαφνικά να κάνουν, να είναι αυτή η λεγόμενη φούσκα που λέμε, να βάλουν πολλά λεφτά, να μην το διαχειριστούν σωστά και η ομάδα να καταστραφεί. Και το έχουμε δει πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό. Όντως. Παρ' όλα αυτά, ενώ ο κύριος Λάσκαρης έχει μάλλον τη δυναμική, την οικονομική δυνατότητα μάλλον να βάλει παραπάνω λεφτά, να μπορούσε να βάλει περισσότερα λεφτά από φέτος, είπε, από ό,τι ξέρουμε και εμείς και από ό,τι έχει βγει προς τα έξω, ότι πρώτα είναι τα χρέη, να φτιάξουμε μια καλή ομάδα, και έτσι και έγινε. Και είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να ξεχρεώσει από αυτά τα παλιά τα χρέη, που είναι πολύ βαριά. Πάντως όλη αυτή η αγωνιστική υγεία, η διοικητική υγεία εκτιμήθηκε από τον κόσμο. Υπήρξαν πολλά sold out, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια και στην Ελλάδα και σε Ευρώπη, ακόμη και σε παιχνίδια, έτσι ας με επιτραπεί η έκφραση, μη εμπορικά κατά τη διάρκεια της σεζόν στη Basket League. Ήτυχε πολύ μεγάλη πληρότητα το Αλεξάνδριο, σαν Νίκος Γκάλης. Αν μη τι άλλο, ο κόσμος ήταν στο πλευρό σας και αυτό προμηνεί και ακόμη καλύτερα πράγματα. Ναι, όντως. Αυτό με τον κόσμο νομίζω έχει γίνει γενικότερα και σε όλη την Ελλάδα το συζητάνε. Ήμασταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη πληρότητα από φιλάθλους στα εντός έδρας παιχνίδια και στα εκτός έδρας, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήταν μαζί μας και στα εκτός έδρας τις περισσότερες φορές, μάλλον όλες τις φορές, όχι τις περισσότερες. Παντού ήταν, μέχρι και στη Λιθουανία ας πούμε, είχαμε δίπλα μας, και στο Καζάν ακόμα, μπορεί να ήταν λίγοι, αλλά ήταν εκδηλωτική. Εκδηλωτική, ναι.
Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Γιατί εντάξει τώρα θα μιλήσω για το παλέ, ναι, για το γήπεδό μας. Όταν μπαίνεις και έχεις τέτοιο κόσμο δίπλα σου, είναι, σου δίνει φτερά. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουμε πει όλοι πολλές φορές. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και φάνηκε ότι καταλαβαίνει και στηρίζει την προσπάθεια της ομάδας. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έφερε στα όρια του τον Παναθηναϊκό, τον πήγε σε πέμπτο παιχνίδι μέχρι να λυγίσει ο Άρης και τελικά να πάει στο μικρό τελικό. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει μια ολοκληρώθηκε σεζόν, υπάρχει μια καινούργια σεζόν με την εμπειρία που διαθέτεις, Βασίλη, ξανά που παίξεις και συμβόλαιο με την ομάδα και για του χρόνου. Ποιες κινήσεις πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν για να ενδεχομένως να κυνηγήσεις το κάτι παραπάνω? Κοίταξε, αρχικά να πω όσον αφορά την Ευρώπη ότι νομίζω ότι μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, το είχα πει και όταν τελειώσαμε τους αγώνες στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε περάσει στην επόμενη φάση. Με τα αποτελέσματα που είχαμε, με την εικόνα που δείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής σεζόν, να το πούμε έτσι, νομίζω ότι αξίζαμε. Αν αξίζαμε θα μου λέγε γιατί δεν περάσατε. Αλλά δείξαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα, όσον αφορά για το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, φέραμε στα ωριά τον Παναθηναϊκό και εμείς ήρθαμε στα ωριά μας, πιστεύω. Και αδειάσαμε πολύ, νομίζω. Αδειάσαμε πάρα πολύ και ειδικά είχαμε και κάποιες απουσίες που κάποια παιδιά επιβαρύνθηκαν περισσότερα λεπτά στους συγκεκριμένους αγώνες. Οπότε τα συγκεκριμένα παιδιά αδειάσανε περισσότερο. Είτε κερδίζαμε την ΑΕΚ είτε χάναμε, θα έλεγα το ίδιο πράγμα, λέγοντας ότι η τρίτη ή τέταρτη θέση από τη στιγμή που δεν βγάζει κάτι, δεν βγαίναμε Ευρωλίγκα, γιατί εγώ έχω παίξει σε χρονιές που έβγαινε Ευρωλίγκα και με τον Πανιόνι ας πούμε παίζαμε τον Μαρούσι, η τρίτη ομάδα έβγαινε Ευρωλίγκα. Εκεί ναι, να το καταλάβω, τώρα είναι το μοναδικό, το είπε και ο κότς, το έχουν πει όλοι, ότι είναι το μοναδικό πρωτάθλημα, το είπαν και την ΑΕΚ δηλαδή, ότι είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που στην ουσία παίζει τρίτη τέταρτη θέση χωρίς κάποιο βραβείο. Στην ουσία. Τώρα για το τι θα γίνει, τι προσθήκες, τι παραπάνω πρέπει να έχει η ομάδα για την επόμενη σεζόν, αυτό ξέρουν πολύ καλά η διοίκηση και ο προπονητής τώρα που έμεινε, που επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έμεινε ο ίδιος προπονητής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μείνει ένας κορμός στην ομάδα. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μετά από αυτό δεν θα είναι όπως πέρσι που ήταν μόνο δύο άτομα στην ομάδα. Ναι. Θα ξεκινάμε από άλλη βάση. Ναι. Ναι, ήδη σήμερα ανακοινώθηκε και η παραμονή του Σπύρου του Μούρτου. Ναι. Γενικότερα πιστεύω ότι και η παραμονή του coach Πρίστη θα σηματοδοτήσει ή θα διευκολύνει, αν θέλεις, και την παραμονή και κάποιων Αμερικανών, οι οποίοι επίσης άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις φέτος. Και εδώ που τα λέμε, και γι' αυτό το ρώτησα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, αν λέγαμε πριν ένα χρόνο ότι θα φτάσουμε, δηλαδή όταν γινόταν η περσινή ομάδα, ότι θα φτάσουμε να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό πέμπτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και να φτάσουμε ότι θα κερδίσουμε την Αρμάνι, θα κερδίσουμε το Καζάν μέσα έξω. Θα κρατάγαμε μια πιστή, λέμε, γίνεται, αλλά δεν νομίζω. Και, οπότε τώρα βλέποντας το τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά και με κάποιες προσθήκες, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλύτερο μπάσκετ. Ναι. Και να είμαστε και λίγο τυχεροί όσον αφορά με την υγεία μας. Ναι. Να έχουμε δηλαδή όλη την υγεία μας αυτό. Κοίτα, ούτως ή άλλως στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι περιμένουμε αρκετές διαφοροποιήσεις στην επόμενη σεζόν, Βασίλη. Δηλαδή, σίγουρα ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, το δίπολο αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία έχει μια ιδιοκτησία, η οποία επίσης είναι διατεθειμένη να βάλει αρκετά χρήματα και να έχει μια καλή ομάδα. Δηλαδή, τετράδα πιστεύω ότι δεν θα έχει διαφοροποιήσεις. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τώρα. Αυτό φαίνεται, ναι, εντάξει, είναι σημαντικό ότι και η ΑΕΚ έχει έναν καλό επενδυτή και βάζει λεφτά. Νομίζω όμως ότι γενικότερα και πέρσι το πρωτάθλημα είχε ομάδες καλές και κάτω δηλαδή της τετράδας, πέμπτης, έκτης, δηλαδή βάζω και τον ΠΑΟΚ μέσα γιατί και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν στην τετράδα. Νομίζω όμως ότι θα δούμε ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα φέτος. Ναι, όντως. Και το ευχόμαστε. Βέβαια, στην Ευρώπη, δεν ξέρω, είναι λίγο άγνωστο σχή αυτή πραγματικά, η διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος ο Άρης. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω. Από ό,τι έχω δει, ομάδες, έχει καλές ομάδες. Ναι.
Απλά δεν είναι οι ομάδες της Ευρωλίγκα που θα έχει και ομάδες του EuroCup που ήταν καλές ομάδες του EuroCup που ήταν και πέρσι. Αυτό φαίνεται. Η αλήθεια είναι δεν είναι ωραίο που έχει διασπαστεί έτσι το μπάσκετ, ναι, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσει κάτι ότι έχει διασπαστεί. Αλλά εμείς είμαστε παίκτες και παίζουμε εκεί πέρα που είναι η ομάδα μας, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω όμως ότι θα γίνει και το συγκεκριμένο βράδυ το Champions League θα έχει μεγάλη αντιγωνιστικότητα και θα έχει και ποιοτικές ομάδες, πολύ, πολύ ποιοτικές ομάδες και αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι κλείνοντας, προσωπικά η σεζόν τι γεύση σου άφησε? Προς το τέλος βέβαια είχες και μια περιπέτεια με την υγεία σου που σε καταπώνησε λίγο. Ξεχνώντας αυτό, γιατί όχι για μας, για όλο τον κόσμο η υγεία είναι το σημαντικότερο πράγμα. Ξεχνώντας αυτό, μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις η χρονιά. Γιατί όπως είπα και πριν, το σημαντικότερο ήταν ότι έφευγα από το γήπεδο. Βασικά δεν ήθελα να φύγω από το γήπεδο, που είναι πολύ σημαντικό. Περνούσαμε καλά με τα παιδιά. Σκεφτείτε ότι εγώ έχω τη γυναίκα μου και το παιδί μου εδώ πέρα. Πολλές φορές, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα είχαμε και τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Έβλεπα περισσότερο τα παιδιά στο γήπεδο παρά τη γυναίκα μου και το παιδί μου και με τα ταξίδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα κουράστηκα πάρα πολύ και θα ήθελα να βλέπω περισσότερο τους δικούς μου ανθρώπους και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, για να καταλάβετε και το τι υπήρξε στην ομάδα, λέω ότι έχω μπει με τις καλύτερες εντυπώσεις και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω για ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Κοίτα, επειδή είμαι και εγώ γονιός, δεν θα σου ευχηθώ του χρόνου να μην βλέπεις πάλι τόσο πολύ την και το παιδί. Ελπίζω να βγαίνει το ταξίδι λίγο καλύτερα, ή αν το ταξίδι να είναι λίγο καλύτερα. Να είναι τίποτα εδώ κοντά, ρε παιδί μου, να μην είναι πολύ μακριά. Τώρα που λέμε και για την ξεκούραση, κουράζομαι με τον μικρό, οπότε και αυτό είναι. Με ξεζουμίζει ο μικρός. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο είναι? 4 θα γίνει τον Αύγουστο. Σαν το δικό μου, και ο δικός μου 4, τον κυνηγάς από πίσω. Εντάξει, εσύ είσαι ομοιοπαθής. Έτσι ακριβώς. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα γιατί χρειάζεστε, γιατί δώσετε πάρα πολλά παιχνίδια, καταπονηθήκατε πάρα πολύ μετά από μια πολύ γεμάτη χρονιά. Αλλά να προετοιμαστείτε, να ξεκουραστείτε κατά, να φορτίσετε τις μπαταρίες, γιατί σας περιμένει μια σεζόν και πάλι που υπολογίζονται πόσο, πάνω από 60 παιχνίδια σίγουρα και την επόμενη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και να πάνε και να πάνε με μεγαλύτερη πίεση φυσικά. Όντως, γιατί και αυτό είναι που θα ήθελα επίσης κλείνοντας ερωτήσω, είναι πολύ νομίζω μεγάλη ευθύνη το να φοράτε αυτή τη φανέλα. Σίγουρα. Το καταλάβαμε φέτος. Υπάρχει μεγάλη πίεση και νομίζω ότι τη χρονιά που έρχεται θα έχουμε ακόμα περισσότερο γιατί ο κόσμος περιμένει περισσότερα πράγματα από εμάς. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο. Βασίλη, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα.